Είναι τελείως απαράδεκτο. Θα μάθουν την αλήθεια και θα ντρέπονται. Παντελώς ανιστόρητη, προσβλητική και εξοργιστική εξομοίωση των θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας στην Κρήτη με τους αποκαλούμενους ήρωες Γερμανούς αλεξιπτωτιστές. Αυτό επιχειρεί να πράξει η αποκαλούμενη Ευρωπαϊκή Ένωση Αλεξιπτωτιστών, που προγραμματίζει ακόμη και αναπαράσταση αλμάτων με αλεξίπτωτο στο Μάλεμε. Αυτό είναι προσβολή για την Κρήτη, δεν μπορεί να γίνει. Πριν 80 χρόνια, στην περιβόητη αυτή μάχη της Κρήτης, υπήρξαν θύτες και θύματα. Δεν μπορούν οι θύτες και τα θύματα να εξομοιωθούν. Η ναζιστική φιέστα αποκαλύφθηκε από την προκλητική ανάρτηση των διοργανωτών με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από την επιχείρηση Ερμής για την κατάληψη της Κρήτης από τα ναζιστικά στρατεύματα. Διοργανώνουν διακοπές στην Κρήτη με επισκέψεις σε τοποθεσίες των γερμανικών προσγειώσεων, μνημεία και μουσεία για να έχουν οι συμμετέχοντες μια συναρπαστική εικόνα για τα γεγονότα του Μαΐου του 1941. Σε καμία περίπτωση η περιφέρεια Κρήτης και όλοι οι φορείς της Κρήτης, φαντάζομαι, δεν θα επιτρέψουν αυτή την βεβήλωση και αυτή την ασχήμια να γίνει σε αυτή την ιερή στιγμή όπου σύσσωμος ο ελληνικός και ο κρητικός λαός δώσαν το αίμα τους για τις πανανθρώπινες αρχές. Την ώρα που το νησί θα τιμά τους ήρωες της μάχης της Κρήτης που αγωνίστηκαν ηρωικά να υπερασπιστούν την πατρίδα τους και τις πανανθρώπινες αξίες, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλεξιπτωτιστών προγραμματίζουν να βρεθούν στην Κρήτη για να τιμήσουν τη γενναιότητα των Γερμανών Αλεξιπτωτιστών που πριν 80 χρόνια υλοποίησαν επιτυχώς την πρώτη στην ιστορία αερομεταφερόμενη επιχείρηση με την ονομασία Ερμής, όπως αναφερόταν στην άκρος προκλητική ανάρτηση. Εκτέλεσαν πολλούς, κάναν 3 ολοκαυτώματα μέσα στη μάχη της Κρήτης, κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης, και στη συνέχεια πάνω από 2.000 αμάχους τους σφαγίασαν για να δείξουν ότι όποιος αντιστέκεται στο Τρίτο Ράιχ αυτή την τύχη έχει. Άμεση ήταν η αντίδραση της περιφέρειας Κρήτης. Ο Σταύρος Αρναουτάκης έσπευσε να ενημερώσει τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας ζητώντας απαντήσεις στο ερώτημα αν έχει υποβληθεί αίτημα για την πραγματοποίηση αλμάτων από αλεξιπτωτιστές και πολύ περισσότερο αν έχει δοθεί μια τέτοια άδεια. Έχω μιλήσει με τον κύριο Στεφανή, ούτε αυτός γνώριζε κάτι από πλευράς του Υπουργείου. Η περιφέρεια Κρήτης δεν θα αφήσει για να γίνει αυτό το προσβλητικό γεγονός για το νησί μας. Το χώρος του Μάλεμε, καταρχήν, που θέλουν να γίνουν ρήψεις, είναι στρατηγικά ελεγχόμενος χώρος. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας απευθύνονται και οι βουλευτές της Κρήτης που αντιδρούν με οργή στην προκλητική και ανιστόρητη πρωτοβουλία της μη κυβερνητικής οργάνωσης που εμφανίζεται να έχει έδρα στην Ιταλία. Από ποιον πήραν άδεια αυτοί οι μεταμφιεσμένοι νεοναζί για να τιμήσουν την επίθεση των αλεξιπτωτιστών του Χίτλερ στην Κρήτη το Μάη του 1941, που βρίσκουν το θράσος στα κατακάθια της ανθρώπινης ιστορίας να προβαίνουν σε τέτοια ανακοίνωση για εκδήλωση και μάλιστα με πτώση αλεξιπτωτιστών στο στρατιωτικό αεροδρόμιο του Μάλεμε? Να μην πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις που όχι μόνο αμαυρώνουν την ελληνική ιστορία αλλά προσβάλλουν την εθνική μνήμη των χιλιάδων αγωνιστών που έπεσαν στο πεδίο των μαχών και όλους τους κριτικούς. Αποτελεί βάναυση προσβολή της μνήμης των ηρώων του τόπου μας και της αιματοβαμμένης ιστορίας της Κρήτης. Αποδεικνύει όμως παράλληλα και το γεγονός ότι κάποιοι εξακολουθούν να προσπαθούν να παραχαράξουν την ιστορία για να εξυπηρετήσουν άλλους σκοπούς. Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας, αφού αρχικά απάντησαν στο Σάλο ότι σκοπός τους είναι να τιμήσουν όλους τους στρατιώτες, Γερμανούς, Έλληνες και συμμάχους που αγωνίστηκαν στη μάχη της Κρήτης και όχι τους Ναζί, απέσυραν την προκλητική αφίσα, όχι όμως και την εκδήλωση από το καλεντάρι τους. Η διευθύντρια του ξενοδοχείου που αναφέρεται στην ανάρτηση ως το κατάλημα των εκδρομεών για την περίοδο 17-23 Μαΐου δηλώνει πλήρη άγνοια για την ναζιστική φιέστα. Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτήν τη λέσχη. Ούτε υπάρχει κράτηση στο ξενοδοχείο μας. Πριν από τον ρεπόρτερ είχε έρθει εδώ και η αστυνομία, η οποία μας ρώτησε εάν φιλοξενούμε κάποιο σύλλογο. Τους είπα όχι. Εάν υπάρχει πρόθεση, τους είπα όχι. Σύσσωμη κοινωνία της Κρήτης, αυτοδιοίκηση, φορείς και βουλευτές καταγγέλνουν ως προσβλητική και ύπουλη την προσπάθεια εξομοίωσης θήτη και θύματος, την οποία θεωρούν ουδόλως τυχαία και μεμονωμένη. Η Ένωση Ευρωπαίων Αλεξιπτωτιστών, όπως αποκαλείται, φέρεται να έχει έδρα την Ιταλία και στο καταστατικό της αναφέρει ότι πρόκειται για μια μη κερδοσκοπική οργάνωση. Ως μέλη της φέρονται ακραία στοιχεία από όλη την Ευρώπη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει και εμπλοκή Ελλήνων και εν ενεργεία αστυνομικού της Ελλάς.
υπηρετικός λαός και ο ελληνικός λαός γενικά. Λοιπόν, έχει ιδεώδη και δεν δολοφονεί. Γιατί αυτοί έρχονται αυτοί οι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, και θέλουν αυτό να ανατρέψουν, κάτι το οποίο πλέον δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Στα 70 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης χτύπησε ο Ρίχτερ, στα 80 χτυπούν οι θαυμαστές των Ναζί σφαγέων. Και όχι μόνο, θα πούμε και στην πορεία ποιοι άλλοι χτυπάνε που κρύβονται από πίσω.